Χαίρετε. Πολύ ενδιαφέρον ερώτημα από έναν άνδρα στο κανάλι, το οποίο ήρθε μαζί με μια επιστολή τυχαία, τυχαία αλλά ταιριάζουν, μιας γυναίκας. Το ερώτημα ήταν κάτω από το βίντεο «Να φεύγουμε» που έγραψε ένας φίλος άνδρας. Στο παραπάνω βίντεο η κυρία σε κάποια στιγμή έγραψε πως αυτή τη στιγμή είναι με κάποιον νέο σύντροφο, ο οποίος την αγαπάει και τη σέβεται. Παρόλα αυτά όμως αποκλεί την επαφή του με τα παιδιά της. Νιώθω πως τον περιορίζει στο ρόλο του εραστή και όχι του συντρόφου που μπορεί να τον εμπιστευτεί στο να αναπτύξει σχέση με τα παιδιά της. Θα ήθελα με βάση αυτό να κάνεις ένα βλοκ σχετικά για αυτό το θέμα. Δηλαδή για τις γυναίκες και τους άντρες που επιλέγουν ή όχι να βάλουν στη ζωή των παιδιών τους τους νέους τους συντρόφους. Σε ευχαριστώ πολύ. Βλέπω εγώ το σχόλιο και λέω είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί αυτό το ερώτημα. Έχει και τα θετικά του να γνωρίσεις τον σύντροφό σου στα παιδιά σου, έχει και τα αρνητικά. Προτού απαντήσω, θα διαβάσω την επιστολή της φίλης. Αγαπημένη μου Θέκλα, εδώ και ένα μήνα χώρισα. Δυστυχώς όλη αυτή την κατάσταση του χωρισμού την πέρασα αναγκαστικά στο σπίτι λόγω καραντίνας. Θέκλα. Θα ήθελα να πω, όπως και σε όλες τις γυναίκες που βιώνουν μια σχέση, που ο κάθε σύντροφος της παραμυθιάζει, και μόλις του φύγει το πάθος και πάρει την επιβεβαίωση του, την επιβεβαίωση του ότι δεν αξίζει να μένουν σε μια σχέση τελειωμένη. Στη δική μου περίπτωση οι καμπάνες βαρούσαν, εγώ έκανα πως δεν τις άκουγα. Λόγω της γαρνιτούρας, σε αγαπώ πολύ και τι ωραία οικογένεια είμαστε. Τέτοιε μακακίες μου έλεγε. Φυσικά στα λόγια μόνο. Λόγω της δικής μου ανασφάλειας, μάλλον λόγω ηλικίας, ήθελα να τον εμπιστευτώ το λάθος μου ήταν ότι έβλεπα ότι ο άνθρωπος νοιαζόταν μόνο για την καλοπέραση και το εγώ του, επέμενα όμως ότι ήταν ιδέα μου. Δεν ήταν ιδέα μου, έστικτο λέγεται, gut instinct. Αλλά τυφλωμένη από τον έρωτα, χαχαχαχαχα, -χα -χα, βάλει εκεί γελαστέ φατσούλε, έβαλα στη διαδικασία τα παιδιά μου να το γνωρίσουν, του γονεί μου, ακόμη και το ίδιο του το παιδί έβαλε σε αυτή τη διαδικασία, βέβαια μόνο όταν έμαθε ότι η πρώη σύζυγο του είχε σοβαρή σχέση. Άρα εκδικητικά έβαλε το παιδί να σε γνωρίσει για να πικάρει την πρώτη, έχω και εγώ σοβαρή σχέση. Και αυτή τη στιγμή νιώθω προδομένη από τον ίδιο μου τον εαυτό. Ουδέποτε εγώ δεν πίεσα τον σύντροφο μου να γνωρίσει την οικογένεια μου. Αυτό πίεζε πολύ πάντα και έτσι ενέδωσα. Σημειώστε το ταυτό ότι αυτό πίεζε να γνωρίσει την οικογένεια σου. Το ότι του είπα για γάμο στο τέλο ήταν ένα τσεκάρισμα για να δω πώ θα αντιδράσει, αφού ένα χρόνο πριν αυτό μου έλεγε για γάμο. Απλώ δεν πίστευα. Δεν ήθελα να πιστέψω ότι αυτό ο άνθρωπο έπαιζε με τα δικά μου συναισθήματα και πάνω απ' όλα τον παιδιό μου. Ξαφνικά βαρέθηκε, τρόμαξε, δεν είχε όμω τα κότσια να το πει και δεν το σταματούσα εγώ που το καταλάβαινα. Ακόμη εκεί θα ήμουν και θα παιδευόμουν. Από την ημέρα που χωρίσαμε δεν ξαναμιλήσαμε και καλά κάνει να μην το μιλά. Σε αυτό το σημείο θέλω να σου πω πω ούτε καν ενδιαφέρθηκε για το μικρό σπίτι που νοικιάσαμε. Γνωρίζω ότι δεν έχω χρήματα και ούτε καν για το πώ θα το αδειάσω. Φυσικά και το έκανα με πόνο και φασκελώματα στα μούτρα μου, έτσι. Και τα πράγματα του βρίσκονται στο κάδο, στον κάδο του σκουπιδιών του Δήμου. Αυτό ο άντρα λοιπόν ήθελε, αυτό ο άνδρας λοιπόν που ήθελε να περάσει το υπόλοιπο τη ζωή του μαζί μου, χα, γελαστέ φατσούλε πεσμένε κάτω που έχω τα γέλια, αυτέ τι παπαριέ, έλεγε μέχρι και την τελευταία μέρα πριν το ξεμπροστιάσω. Κορίτσια, μην χάνετε το χρόνο σα. Ακούτε το μέσα σα. Τι σα λέει, Υπάρχουν άνθρωποι ανώριμοι εκεί και α είναι ετών 40. Κάνουν ζημιά στι ψυχέ. Θέκλα, μακάρι να υπήρχε βιβλίο παρατηρήσεων όπω τα εστιατόρια και στου γκόμενου. <laughs> Γέλπι για του γκόμενου. <laughs> να το αφήνουμε στι επόμενε για να ξέρουμε το τι έχουν να κάνουν. Και εκεί βάζει φατσούλε που γελάνε, που εκρήγονται τα κεφάλια κλπ. Σε ευχαριστώ που με άκουσες, σε θαυμάζω και μου δίνεις καθημερινά πολύ δύναμη από τα βιντεάκια σου, σε φίλο. Λοιπόν, η φίλη αυτή, η φίλη αυτή, μου είχε γράψει και παλιότερα, αυτό είναι το ένα update που μου είχε γράψει σήμερα, και το διάβασα ειδικά ε, σε αυτό το vlog, γιατί μας δίνει ένα εύγλωτο παράδειγμα των περιπτώσεων για τις οποίες δεν συστήνουμε το σύντροφό μας τα παιδιά μας είτε γυναίκα είμαστε, είτε άντρα είμαστε που έχουμε χωρίσει από τον πατέρα ή από τη μητέρα των παιδιών, δεν γνωρίζουμε εύκολα ένα ερωτικό σύνδρομο, σύνδρομο. <laughs> ένα, ένα, καινούριο ερωτικό σύντροφο στα παιδιά μας. Μάλλον δεν γνωρίζουμε ένα καινούριο ερωτικό σύντροφο στα παιδιά μας. Για να γνωρίσουμε στα παιδιά μας ένα ερωτικό σύντροφο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γνωρίζουμε αρκετά καλά αυτόν τον ερωτικό σύντροφο να είμαστε σίγουροι για το ποιόν του και για τις προθέσεις του, για τη σοβαρότητα του που έχει απέναντι σε εμάς και απέναντι στη ζωή γενικότερα και να είναι μία απόφαση που θα την πάρουμε ενστικτοδός, διαμέσου της διέσθησής μας. Όχι όπως στην περίπτωση της φίλης που έγραψε που αυτό ο παραλαπίπας με συγχωρείται για την έκφραση, αλλά αυτό, αυτή η έκφραση μου βγαίνει. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι άσχημο στη, στην ελληνική αρκό, δεν την ξέρω γιατί καλά τη λέξη. Αυτός ο τύπος, αυτό ο τύπο επέμενε. Αμέτη μου, χαμέτη, όνει και καλά να γνωρίσει τα παιδιά τη και την οικογένεια τη, χωρί αυτή να νιώθει έτοιμη. Εάν είστε σε μια σχέση, είτε άνδρας είστε, είτε γυναίκα, σε μια σχέση με έναν άλλον άνθρωπο, που δεν είναι ο πατέρα των παιδιών σα ή του παιδιού σα, και έρχεται αυτό ο, ο νέο άνθρωπο στη ζωή σα και απαιτεί να γνωρίσει το παιδί σα, προβληματιστείτε. Δεν απαιτούμε να γνωρίσουμε τα παιδιά των άλλων. Σεβόμαστε τα παιδιά με ποια έννοια. Με την έννοια ότι όταν φτιάχνεις μια ερωτική σχέση με μια γυναίκα που είναι μονογονιός ή με ένα πατέρα που είναι μονογονιός, όταν φτιάχνεις μια νέα σχέση με ένα νέο άνθρωπο, πρώτα απ' όλα γνωρίζεις τον άνθρωπο, περνά ένα ικανό χρονικό διάστημα να δοκιμαστεί η σχέση, να φανεί αν όντως υπάρχει αυθεντική έλξη μεταξύ των δύο ανθρώπων, αν όντω ταιριάζουν, αν όντως δεν είναι απλώς ένας ενθουσιασμός, if they both mean business, αν και οι δύο είναι σοβαροί όσον αφορά τη δέσμευση προς τη σχέση, και αν σιγουρευτούμε και νιώσουμε ότι με αυτόν τον άνθρωπο είμαι πολύ καλά, με αυτή τη γυναίκα, με αυτόν τον άνδρα, και νιώθω ότι με αυτόν τον άνθρωπο θα περάσω Uh, μεγάλο μέρος της ζωής μου... και είναι άνθρωπος ο οποίος... όταν έρθει κοντά στα παιδιά μου... θα τα ωφελήσει και δεν θα τα βλάψει... τότε ναι να τον γνωρίσω... τότε ναι να την γνωρίσω. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν προστρέχουμε να γνωρίσουμε... έναν νέο σύντροφο στα παιδιά μας... γιατί πρώτα απ' όλα... πρώτα απ όλα... μπορεί εμείς οι ίδιοι... Μετά από τρει μήνε, έξι μήνε, να ξενερώσουμε με τη νέα σχέση και να αποφασίσουμε ότι δεν θέλουμε να συνεχίσουμε. Γιατί οι σχέσει δοκιμάζονται στου τρει μήνε, στου έξι μήνε, στου εννιά μήνε. Πρέπει να περάσει ένα χρόνο και για να ρωτήσει τον εαυτό σου, Είναι όντω αυτή μια σχέση ουσιαστική. Είναι όντω αυτό ο άνθρωπό μου και να πάρει μια ε, ε, ρεαλιστική απάντηση. Οι απαντήσει που δίνονται του πρώτου μήνε είναι ενθουσιώδει απαντήσει. Είναι απαντήσει βασισμένες στον ενθουσιασμό και στην εντό αγωγικό, με συγχωρείτε καύλα. Λοιπόν, τι λέξει, πόσα πώς σε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, περιμένουμε να περάσει αρκετό καιρό, γιατί μπορεί να γνωρίσουμε τον άλλο στα παιδιά μα, μπορεί ο άλλο ή άλλοι να έχουν πάρα πολύ καλέ προθέσει, μπορεί να είναι εξαιρετικοί άνθρωποι, να συνδεθούν τα παιδιά μα με αυτόν τον νέο άνθρωπο και μετά, όταν εμεί το χωρίσουμε, τα παιδιά μα να βιώσουν ακόμη μία απώλεια. Όπω βίωσα με το διαζύγιο των γονέων του. Δεν το συζητώ για την περίπτωση που ο άνθρωπο που έχουμε γνωρίσει μπορεί να είναι ένα άνθρωπο που να είναι επιβλαβή προ τα παιδιά μα. Μπορεί να είναι ένα ανώριμο άνθρωπο, άνδρα ή γυναίκα, που να ζηλεύει τα παιδιά μα, που να φθωνεί τα παιδιά μα ή που να κακοφέρεται στα παιδιά μα. Όταν είσαι γονιό, απαραίτητη προτεραιότητα, κατά τη γνώμη μου πάντα, γιατί τη γνώμη μου ρωτάτε, μπαίνει απαραίτητα προτεραιότητα, προτεραιότητα το well-being, η ευεξία των παιδιών μας και η ευθύνη που έχουμε απέναντι στα παιδιά μας. Εάν ακούει αυτό το βίντεο κάποιο γονιό ο οποίο είχε μια ερωτική σχέση και έκανε το λάθος να γνωρίσει παράκαιρα, νωρί, άσκεφτα, έναν σύντροφο ή μια σύντροφο στα παιδιά του και μετά τα παιδιά του απογοητεύτηκαν, είτε γιατί τελείωσε εκείνη η σχέση, είτε γιατί δεν πήγε καλά εκείνη η σχέση, είτε γιατί είχα μια αρνητική εμπειρία με τον νέο σύντροφο του πατέρα του, τη μητέρα του, δεν υπάρχει λόγο να, να ε, καταρρεύσετε ψυχικά και συναισθηματικά, shit happens, life happens, κάνατε ένα λάθος, δεν πειράζει, εξηγήστε στα παιδιά σας με εντιμότητα το λάθος σας και να πείτε αγάπη μου είχα ενθουσιαστεί, δεν γνώριζα καλά αυτό το πρόσωπο, ενθουσιάστηκα γιατί ήμουν ερωτευμένος ή γιατί ήμουν ερωτευμένη, νόμιζα ότι είχε ένα σωρό καλά στοιχεία αυτό το πρόσωπο που τελικά δεν είχε ή ότι θα πήγαινε πολύ καλά αυτή η σχέση που τελικά δεν πήγε και λυπάμαι που σε έβαλα στη διαδικασία να κάνεις ελπίδες ότι θα υπάρχει αυτός ο νέος άνθρωπος στη ζωή σου, αυτή είναι η γυναίκα, αυτός ο νέος άνδρας και τώρα έχει χάσει ένα πρόσωπο το οποίο είχε γίνει κομμάτι της καθημερινότητας σου. Φυσικά εδώ θα μου πείτε πόσο δύσκολη είναι η ζωή για τις γυναίκες μονογονιούς που ζουν με τα παιδιά τους, οι οποίες είναι και εργαζόμενε έχουν και τα παιδιά στο σπίτι, πόσο δύσκολο πράγμα είναι να κάνουν dating. Να βγαίνουν ραντεβού, όπως την κυρία που μας έστειλε την επιστολή εκείνη στην εκπομπή, στο, στο vlog να φεύγεις. Που λέει ότι πήγαινε και στο εσπερινό σχολείο, ότι κάνει τη δουλειά του νταλικέρι, της νταλικέρης σας, ότι οδηγεί φορτηγό και ότι έχει και τη σχέση της. Η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές είναι δύσκολο να βρεθείς με το τέρι σου όταν είσαι μονογονιός, γιατί δεν υπάρχουν ώρες ή δεν υπάρχουν χρήματα για να πληρώσει babysitter ούτω ώστε να βγει έξω ή να πα στο σπίτι του αλουνού να βρεθείτε ένα βράδυ μόνοι σα. Ε, και είναι δύσκολο αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι ένα ένας από του λόγου που είχα, είχα, κάνει ανάρτηση στην κοινότητα το κείμενο, ένα κείμενο που ε, υπογράφουν αρκετέ γυναίκε ακαδημαϊκοί οι οποίες υποστηρίζουν την πρόταση νόμου για τη συνεπιμέλεια και μεταξύ άλλων γράφουν ότι ένα λόγο που στην επιμέλεια είναι να γίνει είναι και για την ψυχική ισορροπία των μητέρων. Γιατί λέει, όπω είναι η συνθήκη τώρα που τα παιδιά συνήθω είναι με τη μητέρα, πολλέ μητέρε δεν μπορούν να έχουν προσωπική ζωή. Γιατί είναι συνέχεια μαζί με τα παιδιά και δεν έχουν την πιθανότητα να περάσουν χρόνο με άλλου ενήλικε, είτε βγαίνοντα έξω με την παρέα του, είτε φλερτάροντα, είτε έχοντα μια ρομαντική σχέση. Και είναι πολύ σημαντικό για να είμαστε καλά ω άνθρωποι και να είμαστε ισορροπημένοι άνθρωποι, να έχουμε και την ερωτική μα ζωή. Δεν είναι καθόλου α, άσχημο πράγμα, καθόλου κακό πράγμα. Αντιθέτω, είναι ευκταίο. Η προσοχή όμω πρέπει να δίνεται στο να κάνουμε επιλογέ οι οποίε να μην βλάψουν τα παιδιά μα. Όπω για παράδειγμα, αν βγαίνουμε με έναν τύπο ή με μια τύπη που φαίνεται επικίνδυνο ή επικίνδυνη είτε ψυχολογικά είτε σωματικά. Θα το σκεφτούμε διπλά και τριπλά και θα προφυλαχτούμε γιατί, αν πάθουμε οτιδήποτε, θα μείνουν τα παιδιά μα χωρί εμά. Όταν έχουμε γονεί, τα παιδιά μα, η ασφάλεια του πάνω απ' όλα. Δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να συζητήσω για ανθρώπου οι οποίοι δυνητικά μπορεί να κακοποιήσουν τα παιδιά μα. Δεν μπαίνω καν σε αυτή τη διαδικασία. Το θεωρώ α, ότι είναι κάτι που δεν χρειάζεται καν να το συζητήσουμε. Ότι δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να πλώσει χέρι πάνω στα παιδιά μα καθιονδήποτε τρόπο καθιονδήποτε τρόπο. Και αν εμεί είμαστε ο νέο σύντροφο ή μία, η νέα σύντροφο ενό ε, μονογονού, μονογονιού, δεν δικαιούμαστε να πλώσουμε καθιονδήποτε τρόπο χέρι πάνω στα παιδιά. Ούτε για να του θυμώσουμε, ούτε για να του αγγίξουμε κατάλληλα με κανένα τρόπο. Απόλυτο σεβασμό στα παιδιά. Ακούγομαι ε, ε, απόλυτη, ακούγομαι αυστηρή, ε, Ξέρω πόσο δύσκολο πράγμα είναι να σε μία γυναίκα μόνη και να μεγαλώσει παιδιά γιατί το έχω βιώσει. Από το 2001 μέχρι το 2016 ήμουν μόνη μου με τα παιδιά. Το έχω ζήσει αυτό το πράγμα. Συνειδητά επέλεξα να μην ε, ξαναπαντρευτώ πριν να μεγαλώσουν τα παιδιά μου. Εκεί που επέλεξα, τέλος πάντων. <laughs> Συνειδητά επέλεξα να μην ξαναπαντρευτώ το πρωτού μεγαλώσουν τα παιδιά μου. Ξαναπαντρεύτηκα όταν η κόρη μου ήταν 18 και ο γιος μου ήταν 21. Ο δεύτερος μου γάμος ναυάγησε, δεν πήγε καλά ή δεν ήταν καλή επιλογή, τέλος πάντων δεν φτούρησε. Όμως τα παιδιά μου δεν έπαθαν αποδίπου, α, α, κανένα απολύτως ψυχολογικό θέμα επειδή δεν έζησαν με αυτόν τον άνθρωπο και δεν ε, τον είχαν επιβεβλημένο στη ζωή τους. Μετά που πήγε η κόρη μου να σπουδάσει, παντρεύτηκα. Μάλλον παντρεύτηκε και μετά από τρει μέρε πήγε η κόρη μου να σπουδάσει. Δεν το έχω κάνει αυτό το πράγμα, ήταν δύσκολο, όμω ε, δεν το μετανιώνω γιατί τώρα που τα παιδιά έχουν μεγαλώσει και έχουν ενηλικιωθεί νομικά, είναι ακόμη στην εφηβεία φυσικά και ο καθένα ο ένας δουλεύει, ο άλλο σπουδάζει κλπ. Ε, μπορώ να κάνω ό,τι γουστάρω τώρα και είμαι νεότατη. Είμαι 45 ετών. Και αν πήγαινε καλό γάμο μου, θα συνεχίσω το γάμο μου, εννοείται. Λοιπόν, ε, είναι δύσκολο αυτό που λέω. Να μην βάλει μέσα στη ζωή των παιδιών άλλον άνθρωπο, αν δεν είσαι σίγουρη ή σίγουρο ότι αυτό ο άνθρωπο είναι ο κατάλληλο. Και ότι είναι ένα άνθρωπο που θα έχει μία θετική επίδραση στα παιδιά και όχι αρνητική. Εμένα πάντοτε το κριτήριο μου ήταν Έχω αποφασίσει συνειδητά στα 26 μου να χωρίσω από τον πατέρα των παιδιών μου με κυριότερο κριτήριο ότι θεωρούσα ότι η οικογένεια που είχαμε και το πώς ήμουνα εγώ μέσα σε εκείνη την οικογένεια δεν ήταν ωφέλη μου για τα παιδιά μου. Και θα ερχόμουν να βάλω οποιονδήποτε άλλο μέσα στο σπίτι μου ο οποίο να είναι χειρότερος από τον πατέρα των παιδιών μου. Αυτό ήταν το κριτήριό μου. Αυτό ήταν το κριτήριό και το λέω ότι ακόμη και στην περίπτωση που νόμιζα πως ήταν καλύτερο, είχα κάνει λάθο. Αλλά επειδή έκανα αυτό το λάθο όταν τα παιδιά πλέον δεν ήταν μαζί μου, δεν τα επηρέασε. Επηρέασε εμένα. Καλώς, καλά έπαθα που με επηρέασε. Τα δική μου επιλογή. Εγώ πήρα αυτή την απόφαση. Εγώ δέχθηκα τι συνέπειε. Είναι κρίμα όμω τα παιδιά μα να δέχονται τι συνέπειε για δικέ μα επιλογέ. Εντάξει. Και για τους άντρες γνωρίζετε μια νέα γυναίκα. Μην την πάρετε στα παιδιά σας προτού να ξέρετε ότι θα είστε όντως μαζί της και ότι είναι σοβαρή σχέση σας και ότι αυτό το πρόσωπο είναι κατάλληλο για να είναι κοντά στα παιδιά σας. Μην μπαίνετε σε διαδικασίες να δημιουργείτε προσδοκίες και στα παιδιά και στη σύντροφο για οικογένεια. Όταν γνωρίζονται δύο άνθρωποι πρώτα εξερευνούν το ερωτικό κομμάτι της σχέσης τους και αν οι δυο τους μόνοι τους μεταξύ τους τα βρίσκουν και μετά εάν σιγουρευτούν ότι είναι και θέλει και χρόνο αυτό το πράγμα, ε, ότι είναι η σχέση τους κατάλληλη και για τους δύο και ότι είναι μια σχέση σεβασμού, αγάπης και εκτίμησης δύο όρημων ανθρώπων που ξέρουν τι τους γίνεται και σέβονται αυτούς και αλλήλους και τα παιδιά τα οποία βρίσκονται μέσα σε αυτή την εξίσωση, τότε ναι, να γνωρίσουν και τα παιδιά. Και τι είναι αυτό που έκανε ο άλλος, που μας είπε η φίλη στο mail. Πήγε να γνωρί... τη γνώρισε στο γιο του όταν έμαθε ότι πρώην του έκανε σοβαρή σχέση. Δηλαδή πικαριστικά εντελώ. Και αυτό το να γνωρίσω εγώ τα παιδιά σου, αλλά εσύ να μην γνωρίσει το παιδί μου που είχε κάνει στην αρχή, δεν ξέρω. Μη σοβαρέ καταστάσει, ασόβαρε καταστάσει. Τώρα, αν είσαι μια γυναίκα ή ένα άντρα που έχει μια ερωτική σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίο έχει παιδιά ή έχει παιδί και νιώθει ότι σε παραμελεί ή σε υποτιμά επειδή δεν σε γνωρίζει το παιδί του, αναθεώρησε. Είναι καλύτερα και για σένα η ερωτική σα σχέση να είναι, είναι ξέχωρη από τη σχέση πατέρα-παιδιού-μητέρα-παιδιού. -παιδιού. Περιπλέκονται ιδιαίτερω τα πράγματα όταν έρχεται ο εντό αϊκών ή εντό αϊκών μητριά μέσα στην εξίσωση καλύτερα να βιώσετε τη σχέση σας ένα ικανό χρονικό διάστημα μόνοι, τις ώρες που μπορείτε να είστε μόνοι. Εάν ένας άνδρας είναι μονογονιός, συνήθως δεν έχει αυτό στα παιδιά και έχει περισσότερες ώρες που είναι μόνος. Αν είναι μια γυναίκα μονογονιός, συνήθως έχει αυτή τα παιδιά, όπως είναι η παρούσα συνθήκη τώρα, και έχει λιγότερες ώρες που είναι μόνοι. Αλλά καλύτερα να έχετε ποιοτικό χρόνο μεταξύ σα, ο, ο ένα με τον άλλο, παρά να περνάτε πολλέ ώρε στι οποίε να είναι και τα παιδιά, και η σύντροφο και ο σύντροφο, και να ε, γίνεται ένα μπλέξιμο συναισθηματικό, στο οποίο ούτε τα παιδιά να νιώθουν ότι βιώνουν ουσιαστικό χρόνο με τον γονέα του, ούτε ο σύντροφο να νιώθει ότι περνά ουσιαστικό χρόνο με τον σύντροφό του και να μένουν όλοι παραπονεμένοι. Ξέρω ότι είναι δύσκολο πράγμα η διαμερισματοποίηση των συναισθημάτων. Εγώ δεν μιλάω για διαμερασματοποίηση των συναισθημάτων, compartmentalization, δεν μιλάω για το να ξεχωρίζει τα συναισθήματά σου, μιλάω για διαμερασματοποίηση του χρόνου. Όταν είσαι γονιό, έχει προτεραιότητε και σε μια νέα γνωριμία εξηγεί τι προτεραιότητε σου στον άλλον. Μπορεί, αν και ο άλλο έχει παιδιά, τότε μπορεί να είναι πιο εύκολο να σε καταλάβει. Ε, αν δεν έχει παιδιά όμω και έχει πολύ καλή διάθεση και είναι άνθρωπο ο οποίο είναι κατανοητικό και ε, ενσυναισθητικό, πάλι μπορεί να σε καταλάβει. Αλλά ξαναλέω, στο νέο σύντροφο, στη νέα σύντροφο, μην το παίρνετε κατάκαρδα ότι το τέρι σα περνάει χρόνο με τα παιδιά του ή ότι προστατεύει τη, τα παιδιά του από τι σχέσει σα και τι σχέσει σα από τα παιδιά του. Κάνει το σωστό. Κατά τη γνώμη μου. Θα με ενδιαφέρει να δω, τα σχόλια, να δω τα, τις απόψεις και στα σχόλια, καθώς και του φίλου George Kim νομίζω ήταν το ψευδόνυμο που έγραψε το αρχικό ερώτημα. Δεν ξέρω αν έχω απαντήσει με τον τρόπο που ανάμενε να απαντήσω ή όχι. Δεν έχω την, τις λύσεις της χρυσέ. Απόψεις εκφράζω εδώ πέρα. Κάνω explore possibilities. Σας λέω και εγώ ως μόνο γονιός, ότι έχω κάνει πολλά λάθη στην ανατροφή των παιδιών μου ότι εκ των υστέρων αναθεώρησα πολλές από τις στάσεις μου, ότι είναι πολύ εύκολο πράγμα όταν περάσει μπόρα μετά να πει σε εκείνη την περίπτωση έκανα λάθο, στην άλλη την περίπτωση έκανα λάθο. Δεν πειράζει όμω, εάν παραδεχόμαστε τα λάθη μα στα παιδιά μα και ζητάμε ειλικρινά συγγνώμη από αυτά. Εγώ το έχω κάνει αυτό το πράγμα σε, σε πολλέ περιπτώσει που είχα κάνει λάθη. Είπα, αγάπη μου, συγγνώμη. Η μάμα έκανε λάθο. Ή έκανα λάθο επιλογή να πράξω το Α ή το Β. Δε φταίτε Δεν θα έπρεπε να το κάνω αυτό. Αν εσεί βρεθείτε σε παρόμοια θέση μαζί μου, μην το κάνετε. Λάθη θα κάνουμε ως γονεί. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα λάθη και εξηγούμε τα λάθη μας στα παιδιά μας, είναι αυτός που θα α, προσδιορίσει το αν αυτά τα λάθη μας θα τραυματίσουν τα παιδιά μας ή αν αντιθέτως θα τα βοηθήσουν να γίνουν πιο όρημοι και πιο έμπειροι Έμπειρη εξαντανακλάσιο από τη ζωή άνθρωποι μεγαλώνοντα. Εμένα ο γιο μου, μου το έχει πει πολλέ φορέ και η κόρη μου, Μαμά, πολλέ, νιώθουμε ότι σε σχέση με τα άλλα παιδιά τη ηλικία μα ή με φίλου μα, ότι είμαστε πιο όρημοι, ξέρουμε περισσότερα πράγματα γύρω από τι σχέσει και γιατί εσύ είσαι ψυχολόγο και γιατί ερχόντουσαν οι φίλε σου εδώ και μιλούσατε για τι σχέσει σα και γιατί εσύ μιλούσε για τι σχέσει σου. Και νιώθουμε ότι κάποια λάθη που έκανε εσύ εμεί δεν θα τα κάνουμε γιατί ξέρουμε από τη δική σου τη ζωή τι αποτελέσματα είχαν αυτά τα λάθη. Οπότε μην κακοκαρδιστείτε με αυτό το mail όσοι προλάβατε και γνωρίσατε άκερα και άγουρα συντρόφους σας στα παιδιά σας. Life happens, shit happens. Εδώ να είμαστε, να ζητάμε συγγνώμη, να επανορθώνουμε και να προσπαθούμε να έχουμε καλύτερη ζωή. Και οι μονογονείς έχουν ψυχή και οι γονείς α, που δεν, είναι, δεν, έχουν σύντροφο δικαιούνται να βρουν την τον ερωτισμό τους και τη συντροφικότητα. Εύχομαι να μπορέσετε να τα βρίσκετε με τρόπο που να είναι ωφέλιμος, ψυχοφέλιμος και για σας και για το τέρι σας και για τα παιδιά σας. Φιλιά!